Καλησπέρα και από εμάς, από το Τμήμα Δικαιωμάτων Τομέα Πλέον του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήθελα να σας καλωσορίσουμε όλες και όλοι εδώ στο πάνελ στη σημερινή εκδήλωση. Για να ανοίξουμε και λίγο την κουβέντα, να πάμε λίγο λίγες εβδομάδες πίσω, όπου ο τομέας δικαιωμάτων την παγκόσμια ημέρα κατά της ομοφοβίας, τρανσφοβίας και αμφιφοβίας εξέδωσε μια ανακοίνωση η οποία πέρα από την αμέριστη αλληλεγγύη που στους αγώνες της LGBTQI κοινότητας αναφέρει μέσα στα άλλα και πως βρισκόμαστε στα μέσα του δρόμου για την πλήρη ισότητα, και όλο αυτό δημιούργησε ένα ερωτηματικό που λάβαμε σε κάποιες, είχαμε κάποιες συζητήσεις, πολλοί από εσάς, δεν είναι όλοι εδώ, εκφράσατε ένα ερωτηματικό. Λίγες μέρες πιο πριν, η ILGA Europe, για όσους και όσες δεν ξέρουν, είναι η ευρωπαϊκή ομπρέλα των LGBTQ οργανώσεων, η οποία ετησίως στο συνέδριό της καταγράφει τις συνθήκες ισότητας σε κάθε χώρα, σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα, του οικονομικού ή της ΕΕ. Σε αυτή την έκθεση, η Ελλάδα το 2017 βρέθηκε για πρώτη φορά στη 14η θέση, καταγράφοντας για πρώτη φορά ένα ποσοστό άνω του 50%. Λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό το οποίο είχαμε από το 2014, το οποίο ήταν στο 39%, αν δεν κάνω λάθος, μιλάμε για μια αύξηση της τάξης του 67%. Άρα, αφού ισχύουν τα παραπάνω, γιατί μπορεί να υπάρχει ένα τέτοιο σχόλιο που να αναφέρει ότι είμαστε στα μισά του δρόμου και τι μπορεί να λένε αυτοί οι άνθρωποι, γιατί είναι τόσο απαισιόδοξοι στον τομέα δικαιωμάτων, ότι βρισκόμαστε στα μέσα του δρόμου. Δηλαδή, όταν τα ομόφυλα ζευγάρια μπορούν να συνάψουν σύμφωνο συμβίωσης, όταν η διάκριση για τη συνένεση στο σεξ μεταξύ ανδρών έχει καταργηθεί με την κατάργηση του 347 του ποινικού κώδικα, όταν ισχύει ο νόμος της ίσης μεταχείρισης για μια σειρά πτυχών της δημόσιας ζωής, μερητή αναφορά στο σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου, όταν ισχύει ότι τα τρανς άτομα μπορούν πλέον να αλλάξουν το καταχωρισμένο φύλο που τους δόθηκε κατά τη γέννηση και να το αλλάξουν σε κάτι το οποίο αντιπροσωπεύει κάτι πολύ πιο κοντά στην ταυτότητα φύλου τους, και πρόσφατα βέβαια να έχει έρθει ο νόμος για την αναδοχή για τα ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, γιατί μπορεί να θεωρούμε ότι όλα αυτά μπορούν να έχουν ένα δρόμο ακόμα μπροστά τους και να έχουμε αρκετά βηματάκια να κάνουν. Θα λέγαμε, εδώ πέρα θα απαντούσαμε σε αυτό το ερώτημα, αν είναι ερώτημα και δεν είναι κατανοητό και δεν είναι αυτονόητο, πως όπως μας διδάσκουν οι αγώνες των γυναικών και τα φεμινιστικά κινήματα, η ισότητα δεν κατακτάται μόνο μέσα από νόμους, αλλά με ένα πολύπλευρο και πολύμορφο αγώνα που διαμβολίζει την κυρίαρχη ιδεολογία και την κρατούσα κουλτούρα, χωρίζει διαφορετικά κριτήρια για το ποιες ζωές μπορούν να βιωθούν και αξίζει να βιωθούν, και για το πόσο σημασία έχουν στην πόσο και ποια σώματα έχουν πρόσβαση στο δημόσιο λόγο, και στο δημόσιο χώρο. Ειδικά διακρίσεις συναντάμε πάντα με βάση τις επιμέρους ταυτότητες που φέρουν αυτά τα άτομα, διαμορφωμένες από τις κυρίαρχες αντιλήψεις για τη σεξουαλικότητα και το φύλο, τα χαρακτηριστικά και την έκφραση φύλου επίσης. Ακόμα περισσότερο κάποια άτομα μπορεί να βιώνουν πιο πολλαπλές καταπιέσεις με βάση την καταγωγή τους, τη θρησκεία τους ή την αρτιμέλεια. Και έτσι αντιλαμβανόμαστε, συνεχίζουμε την απάντηση λέγοντας πως αντιλαμβανόμαστε τις νομικές κατακτήσεις, τη θεσμική κατοχύρωση ως αποτύπωση των εικόνων ή των διεκδικήσεων που πετυχαίνουν τα κινήματα. Φυσικά τις καλωσορίζουμε και τις επιδιώκουμε, αλλά δεν πιστεύουμε ότι η ισότητα έρχεται μόνο μέσα από δικαιωματικούς νόμους, παρόλα αυτά, χωρίς να τους υποτιμούμε όπως ανέφερα. Και έχουμε πολύ ακόμα δρόμο να διανύσουμε, ακόμα και να ψηφιστούν όλοι οι νόμοι της βασικής και πρώτης βεντάλιας των δικαιωματικών διεκδικήσεων που προτάσει η κοινότητα και εμείς αγκαλιάζουμε με τη σειρά μας. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να χωρίσουμε σε κάποιες κατηγορίες, να μην πω κάποια στάδια γιατί είναι λίγο επικίνδυνο κάποιες φορές, να χωρίσουμε σε κάποιες κατηγορίες τη δράση μας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι εξ αρχής, καταρχάς, ξυλιώνουμε τους νόμους της ντροπής. Ο νόμος 347 ΠΚ ήταν ένας νόμος ο οποίος ποινικοποιούσε συνενέσεις στο σεξ μεταξύ ανδρών. Είναι κάτι το οποίο είναι η πρώτη γραμμή επίθεσης
που ασκούμε. Φέρνουμε κατά δεύτερον νόμους, προσπαθούμε να φέρουμε νόμους, διεκδικούμε νόμους οι οποίοι απαντούν σε χρόνιες αδικίες και εδώ εντάσσεται μετά από την πεντάλια που είπαμε και το θέμα το οποίο συζητάμε σήμερα, η αναγνώριση του πολιτικού γάμου και η τεκνοθεσία για όλες, όλους και όλα. Ύστερα, όμως, πρέπει να προχωρήσουμε κάποια βήματα παρακάτω και να μην μείνουμε στα αυτονόητα και να μην θεωρούμε ότι εφόσον πετύχαμε κάποιες πρώτες νίκες, χαλαρώνουμε και ο κόσμος ξαφνικά ανοίγεται μπροστά μας χωρίς κανένα πρόβλημα και δυσκολία. Οι πρώτες κινήσεις θα μπορούσαν να είναι αυτές, είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο το οποίο θέτουμε εμείς και γι' αυτό βιαζόμαστε και κάνουμε πολλές φορές, εντείνουμε ας πούμε το λόγο μας για την κατάκτηση κάποιων βασικών δικαιωμάτων αρχικών, όπως αυτό που συζητούμε σήμερα, το θεωρούμε στον πρώτο κύκλο. Το θεωρούμε στον πρώτο κύκλο διεκδικήσεων. Μιλάμε για την, ας πούμε κάποια παραδείγματα. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε ενήλικες και σχολεία, σε ενήλικες και ανήλικους, όπως κάναμε το μισό βηματάκι που κάναμε τη θεματική εβδομάδα και πρέπει να συνεχιστεί. Η πολύ μεγάλη ανάγκη υπάρχει για ξενώνες να κάνουμε κάποια στιγμή στο μέλλον, για άτομα τα οποία εκδιώχνονται από το οικογενειακό τους περιβάλλον ή αναγκάζονται να φύγουν λόγω κακοποιητικής σχέσης με τους γονείς και δεν έχουν αυτή τη στιγμή κάπου να μείνουν. Και, ναι, αυτό, ας μην το συνεχίσω. Η μέρημνα για τις διακρίσεις στην εργασία, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Τα άτομα που έχουν έναν μη κυρίαρχο σεξουαλικό προσανατολισμό, αν αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα, τα άτομα με διαφορετική έκφραση φύλου από την κυρίαρχη εκφράζουν ταυτότητα και έκφραση και οτιδήποτε, και έκφραση και χαρακτηριστικά φύλου, αντιμετωπίζουν αυτό επί 10. Είναι μια κατηγορία από μόνο του, κατά τη γνώμη μας, τα θέματα εργασίας. Επίσης, σημαντικό θέμα, αρκετά εξειδικευμένο και αρκετά επικίνδυνο, ας το πούμε πολύ επιγραμματικά, κίνητρα και ευκαιρίες απεγκλωβισμού ατόμων που για οικονομικούς ή για τους λόγους που αναφέραμε πριν έχουν εγκλωβιστεί σε αθέμητες συνθήκες οικονομικής και εργασιακής εξάρτησης ή και άστεγα άτομα. Και φυσικά, μηχανισμούς παρακολούθησης όλων αυτών, μηχανισμούς παρακολούθησης καταγραφής τόσο των ομοφοβικών, τρασφοβικών περιστατικών, όσο και παροχής νομικής βοήθειας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης κτλ. Που είναι μια κουλτούρα που έχει αρχίσει να μπαίνει και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, μέσω της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, μέσω του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας, στην Ευρώπη έχει αρχίσει να μπαίνει ως κουλτούρα τα τελευταία 10 χρόνια και μπορούμε να καταγράψουμε περισσότερα περιστατικά. Και καταγράφοντα περιστατικά μπορούμε να σε ένα δεύτερο επίπεδο να έρθουμε και να παρέμβουμε και να βελτιώσουμε τις πολιτικές οι οποίες ασκούνται, από απλά να έχουμε κάποιες γενικές δομές οι οποίες είναι για να καταφεύγουν μόνες τους και μόνοι τους όλα τα άτομα τα οποία έχουν να αντιμετωπίζουν θέμα κακοποίησης. Και φυσικά, ένας μηχανισμός παρακολούθησης εφαρμογής των παραπάνω νόμων και πρωτοβουλειών, ο οποίος είναι πάρα πολύ, είναι αρκετά απαραίτητος σε αυτή την παρούσα φάση, καθώς και στα ήδη ψηφισμένα νομοσχέδια παρατηρούνται παρατυπίες από κρατικούς λειτουργούς και δημόσιους υπαλλήλους σε υπηρεσίες γενικά στην εφαρμογή των ήδη ψηφισμένων νόμων παρουσιάζεται ένας λόγος πολλές φορές, αν είναι στο επίπεδο του λόγου, ο οποίος είναι αρκετά προβληματικός και πρέπει να διορθωθεί. Και εδώ, σε αυτό το στάδιο, να προσθέσουμε λίγο ένα ακόμη κατηγορία που θα πρέπει να διέπει το μέλλον της πολιτικής μας δράσης. Όλα αυτά που συμβαίνουν, που ψηφίζουν, οι νόμοι που ψηφίζονται, οι πρωτοβουλίες, οι κινήσεις, οι μηχανισμοί, οτιδήποτε, άπαξ και ψηφιστούνται, είναι απαραίτητα κάτι το οποίο είναι απλά καλώς καμωμένο. Δηλαδή πολλά επιμέρους στοιχεία των ήδη ψηφισμένων νόμων χρήζουν βελτίωσης και θα θέλαμε πολύ να εντάξουμε στο διάλογο αυτή τη λογική του αναστοχασμού πάνω σε αυτά που έχουμε κάνει. Αναστοχασμός πάνω σε αυτά που έχουμε κάνει σημαίνει ότι έχουν αφαιθεί κάποιες τρύπες, οι οποίες είτε έχουν να κάνουν με ελλείψεις λόγω του ότι δεν υπήρχαν προηγούμενα νομοσχέδια, αλλά αρχίσαμε 1-2-3 και όταν κάναμε το 1-2-3 δεν υπήρχε το 4 και άρα αρχίζουν και δημιουργούνται προβλήματα.
όπως ας πούμε, η στην επιμέλεια και η αναγνώριση του μη βιολογικού γονέα για άτομα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, οι εύκολα προσβάσιμες διαδικασίες για τρανς άτομα που τώρα αυτή τη στιγμή αναγκάζονται να υπομίζονται ένα αρκετά μεγάλο οικονομικό κόστος και περνάνε μέσα από ειρηνοδικείο για να αλλάξουν αυτό το όνομα, ειδικά το μικρό όνομα. Αλλά και η απαλυφή ας πούμε, από τις απαιτήσεις για διαζύγια σε άτομα που είναι ήδη παντρεμένα και θέλουν να αλλάξουν το καταχωρισμένο φύλλο τους στα έγγραφά τους. Άλλα πράγματα γίνονται πιο εύκολα, άλλα πράγματα πιο δύσκολα. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αρχίσουμε να επανεξετάζουμε κάθε φορά που περνάμε κάτι και θα πρέπει να ίσως να βελτιώνεται. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι διαρκής και δεν είναι την περάσαμε και τελείωσε και την αφήσαμε στην άκρη. Από την άλλη, δεν είναι μόνο το τι γίνεται εδώ, τι γίνεται στη Βουλή, τι γίνεται εδώ πέρα. Είναι το τι κάνει και το κίνημα, το οποίο αυτή τη στιγμή με τα πάνω του και τα κάτω του έχει έναν αρκετά μεγάλο όγκο να διαχειριστεί, έναν αρκετά μεγάλο όγκο δουλειάς. Όχι απαραίτητα στη στήριξη όλων των θεσμικών κινήσεων που κόμματα, πολιτεία περνάνε και παίρνουν την πρωτοβουλία να φέρουν στο δημόσιο λόγο, αλλά στην ενεργή συσπήρωση των ανθρώπων, στη δημιουργία χώρων διαλόγου, δράσης και ανταμώματος, κατά τη γνώμη μας, πολύ σημαντικό, δρώντας ενδυναμωτικά και κόντρα σε λογικές που θέλουν την ελευθερία θέμα ατομικό και κλεισμένο μέσα και περιορισμένο μέσα σε τέσσερις τοίχους ή ακόμα και στην κρεβατοκάμαρα, όπως πολύ καλά θα έχετε ακούσει σε στερεοτυπικό αντίλογο. Υπάρχουν αρκετές ομάδες και εγχειρήματα τα οποία δρούν και προς την κατεύθυνση αυτή και χρέος μας πρωτίστως είναι να τα στηρίξουμε και δευτερευόντως να δούμε αν συμφωνούμε στο 100% μαζί τους και να αρχίσουμε να έχουμε maximum απαιτήσεις ο ένας από τον άλλο. Πέρα από τα θετικά έτσι, στοιχεία των διαφόρων εκθέσεων που εμείς λέμε πέρα από τα θετικά στοιχεία των εκθέσεων αυτών που λέγαμε πριν για τα συνέδρια, για τις πανευρωπαϊκές εκθέσεις, τα συνέδρια κτλ. Εμείς λέμε ισότητα και ελευθερία πέρα από τους αριθμούς και τις δείκτες. Άρα στις πνευματικές ζωές των ανθρώπων. Και σίγουρα θέλουμε ισότητα για όλους και όλες και όλα, ως πολίτες και όχι ως καταναλωτές. Και λέμε το εξής βασικό, ότι ο αγώνας δίνεται εντός και εκτός δρόμου, δεν δίνεται μόνο σε γραφεία ή απαραίτητα αποσπασματικά, δίνεται και όλοι μαζί και ξεχωριστά και στις κινήσεις που κάνουμε, δίνεται εντός και εκτός των δικών μας συσπηρώσεων και εντός και εκτός Βουλής. Κανείς, καμία και κανένας φορέας και κανένα κόμμα δεν μπορεί να δράσει μόνο και να λύσει ένα πρόβλημα και θα πρέπει να σταματήσουμε αυτή τη λογική του αναθέτουμε για να λυθεί το πρόβλημα. Λοιπόν, φυσικά, όχι ελευθερία και ισότητα στο πλαίσιο ενός στήρου ανθρωπισμού, θα το λέγαμε έτσι, ενός στήρου ανθρωπιστικού προτάγματος, αλλά ως μέρος ενός σχεδίου που διευβολίζει το σύνολό του μια κυρίαρχη ιδεολογία που παράγει ισχυρούς και αδύναμους, αλλά και μιας ιδεολογίας που αλλάζει ενός νέου μαύρου μετόπου που με φρέσκο κάθε φορά προσωπείο έρχεται από τις σκοτεινότερες μέρες της ελληνικής ιστορίας και πολλές φορές φλερτάρει και με νοσταλγούς του ακόμα σκοτεινότερων καθεστώτων για να ασκήσει την πολιτική του και επιχειρεί να επαναφέρει τις ημέρες αυθονίας των οπαδών του κοινωνικού κανιβαλισμού, του βασικού τροφοδότη δηλαδή της μεσολοδοξίας. Έτσι σήμερα, για να κλείσουμε, πέρα από μια σειρά αξιόλογων ανθρώπων και οργανώσεις που έχουμε συναντηθεί στους αγώνες και για τα θέματα αυτά και ακόμα και μια σειρά ανθρώπων που βλέπω στο κοινό αλλά έχουμε απομακρυνθεί λόγω φόρτου εργασίας όλων μας και τους ζητάμε συγγνώμη που δεν είναι αυτή τη στιγμή στο πάνελ και έχουν πάρα πολλά πράγματα να πούνε. Έχουμε καλεσμένο εδώ τον Δημήτρη Αντωνακόπουλο, πλέον κυβερνητικό εκπρόσωπο και υπουργό επικρατείας. Εμείς τον έχουμε γνωρίσει ως γραμματέα της νεολαίας σε μια εποχή η οποία σε αυτά τα θέματα που συζητάμε σήμερα ήμασταν και λίγο μόνοι μας και δεν ήταν μια εποχή η οποία και για λόγους έτσι είναι, αλλά επιβεβαιώνουμε το επικοινωνιακό μας προφίλ, βάζαμε και λίγο αποδικαιώματα. Και του ζητάμε σε πολιτικό και θεσμικό πλέον επίπεδο και όχι σε προσωπικό προφανώς να μεταφέρει την εμπειρία που θα αποκομίσει σήμερα από αυτή την εκδήλωση και συλλογικά πλέον, όπως πολύ καλά ξέρουμε να κάνουμε, να
επιταχύνουμε τα βήματα για το κλείσιμο της πρώτης αυτής βεντάλιας δικαιωμάτων να προχωρήσουμε στα επόμενα. Και αυτό. Θέλω να πούμε κλείνοντας, τέλος, ότι και το δίκαιο είναι μαζί μας και πράγματα πολλά έχουμε να κάνουμε. Ας κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Να δούμε πού θα πάμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.